Για ακόμη 6 με 8 εβδομάδες αναμένεται να συνεχιστεί η έξαρση της γρίπης Ιτα-1Ι1 και στην Ελλάδα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας σε οδηγίες για την αντιμετώπιση της που εξέδωσε προς όλες τις περιφέρειες της χώρας, τους Δήμους και τα νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο του Ρίου 6 άτομα νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική, ενώ 2 ακόμη και συγκεκριμένα 2 άνδρες βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση. Να θυμίσουμε πως τις προηγούμενες ημέρες και μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου, στην Πάτρα 2 άτομα, ένας 57χρονος και ένα 8χρονο κορίτσι, έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Τώρα αυτή τη στιγμή στη μονάδα μας, στις 2 και του Αγίου Ανδρέα και τη δική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι 2 άτομα. Και αρκετά έχουμε 4 ή 5 άτομα ή 6, θα έλεγα κανείς, στις παθολογικές κλινικές, αλλά σε καλή κατάσταση όμως. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η γρήπη Ιτα-1Ι1 βρίσκεται σε έξαρση. Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ανησυχητικά και η πλειοψηφία των ασθενών εισάγονται για νοσηλεία με επιπλοκές από την γρήπη, όπως η πνευμονία. Την ίδια ώρα όμως, η πληρότητα στις πνευμονολογικές κλινικές των νοσοκομείων όλης της χώρας αγγίζει το 100%. Ατυχώς, μάλλον σε μερικά άτομα που δεν έχει κανένα υποκείμενο νόσημα, η γρήπη χτυπάει πολύ σοβαρά και θανατηφόρα. Ήταν το αναμενόμενο επιδημικό κύμα, γιατί πέρυσι δεν έγινε ο εμβολιασμός όπως έπρεπε να γίνει για τους γνωστούς χαζούς, κατά την άποψη των ειδικών, των δική μας επικοινωνιακούς λόγους. Πιο ευάλωτοι να νοσήσουν βαριά είναι οι άνδρες. Το 60% των μέχρι στιγμής κρουσμάτων αφορά τον ανδρικό πληθυσμό και ο μέσος όρος είναι η ηλικία των 50. Άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Καθαρή ότι τα κάνουμε. Άμα είναι να μας πιάσει, θα μας πιάσει. Προσέχετε γενικότερα, έτσι. Βέβαια. Άμα είναι να τύχει, θα τύχει. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η χρήση αντιϊκών φαρμάκων πρέπει να ξεκινά μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα. Ως κύρια προληπτικά μέτρα, τόσο οι ειδικοί όσο και το Υπουργείο συστήνουν την αυστηρή τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών και τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων με το εποχιακό εμβόλιο γρυπής.